Καλησπέρα, παιδιά. Μάριος εδώ από το TheTechaholic.com και σήμερα στα χέρια μας έχουμε την καινούργια ναυαρχίδα από τη Samsung, το Galaxy S8 Plus, το νέο Fablet από τη Samsung. Όπως είπαμε, είναι εδώ στο τραπέζι μας, έτοιμο για να δούμε τι περιέχεται μέσα στη συσκευασία. Για όσους ενδιαφέρονται, είναι στα 929 ευρώ. Δυστυχώς ακόμη δεν είναι διαθέσιμο στα καταστήματα, θα είναι διαθέσιμο, αν δεν κάνω λάθος, από τις 28 αυτό του μήνα, 28 του Απρίλη. Είναι διαθέσιμο για όσους έχουν προπαραγγείλει και πρέπει να φτάνει στα σπιτιά σας όπου να είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Είναι το S8 Plus, όπως είπαμε, 64GB, 4GB RAM και το πήραμε στο μαύρο χρώμα, Midnight Black, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, πού έχει κρύψει η Samsung? Δεν το έχει κρύψει πουθενά, γιατί βγαίνει κάπως έτσι. Και έχουμε την σφραγίδα ασφαλείας εδώ. Και πάμε να δούμε τι περιέχεται μέσα στην συσκευασία. Το πανέμορφο, ακόμα μια καταπληκτική συσκευή από τη Samsung. Και όχι, δεν πρόκειται για διαφήμιση της Samsung, απλά η Samsung έχει χτυπήσει χρυσό. Να δούμε τι άλλο περιέχεται μέσα στη συσκευασία. Φυσικά αυτό πρέπει να είναι το κουτάκι με τα manuals, που όπως πάντα κάνεις, μα κάνεις, δεν πρόκειται να διαβάσει. Και φυσικά έχουμε το PIN, το εργαλειάκι το οποίο χρησιμοποιείται για να βγάλουμε τη SIM και τη microSD κάρτα, το χώρο που φιλοξενούν αυτά τα δύο. Για να το βάλουμε και αυτό στην άκρη, έχουμε τον adapter USB Type-C σε κανονικό micro USB εδώ, αλλά και το OTG εργαλειάκι με USB Type-C σε κανονικό USB για τη μεταφορά δεδομένων από άλλες συσκευές, αλλά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βάλετε κανονικό USB stick πάνω στη συσκευή. Φυσικά είναι για τα δύο, όπως είπαμε, USB Type-C, αφού η νέα συσκευή της Samsung είναι USB Type-C, όπως θα δούμε και αργότερα. Για να δούμε τι άλλο περιέχεται στη συσκευασία, έχουμε τον μαύρο αυτή τη φορά Fast Charging Brick εδώ, κανονικό USB, αλλά και για να δούμε USB Type-C, φυσικά καλώδιο για μεταφορά δεδομένων από τη μία και κανονικό USB από την άλλη για φόρτισμα και μεταφορά δεδομένων. Αυτή τη φορά η Samsung δεν έχει βάλει τα παραδοσιακά headphones που είδαμε σε άλλες συσκευές της, αλλά έχει πάει σε κάτι premium όπως τα AKG, τα οποία, αν δεν κάνω λάθος, όπως έχω ακούσει, είναι γύρω στα 99 δολάρια. Άρα, that's good. Και φυσικά τα ανταλλακτικά και τα διαφορετικά sizes για τα ακουστικά. Πραγματικά καταπληκτική συσκευή. Μπορούμε να δούμε ότι γύρω γύρω η Samsung έχει βάλει το χρώμα το μαύρο και όχι το πιο ασημένιο στον περιγυρό, αφού αυτό είναι το Midnight Black. Μέχρι να ξεκινήσει η συσκευή μας, να πούμε λίγα λόγια. Έχει το νέο Qualcomm Snapdragon 835 και όχι 821, όπως είδαμε να χρησιμοποιεί η LG. Είναι η πρώτη εταιρεία η οποία είχε βάλει αυτό τον επεξεργαστή πάνω στη συσκευή τους. Μπράβο, είχε την αποκλειστικότητα. Έχουμε το χώρο για την Nano SIM, αλλά και την microSD κάρτα για έξτρα αποθηκευτικό χώρο. Όπως είπαμε, έρχεται με 64GB, αλλά μπορεί να προσθέσετε μέχρι 256GB. Το power button εδώ, USB Type-C για φόρτισμα και μεταφορά αρχείων, audio jack, κλασικά να πούμε πως δεν έχει αφαιρεθεί, τουλάχιστον όχι ακόμη. Το speaker εδώ στο κάτω άκρο, volume buttons εδώ και το νέο κουμπάκι για τη νέα βοηθό, τη Bixby, που έχει προσθέσει η Samsung στις νέες της συσκευές, Samsung Galaxy S8, αλλά και το S8 Plus, το οποίο έχουμε τώρα εδώ στα χέρια μας. Έχουμε το Fingerprint sensor, το οποίο, όπως έχουν πει άλλοι τόσοι, είναι σε περίεργο μέρος, δεν είναι κεντραρισμένο, αλλά είναι δίπλα από την κάμερα, εκεί που ήταν πέρσι στο S7 Edge, το sensor για το heart rate και τα λοιπά. Μπορούμε να δούμε
προσωπικά δεν το βρίσκω τόσο αλόγωτο όσο οι άλλοι, αφού είναι πιο εύκολο να το βάλεις εδώ, όπως μπορούμε να δούμε, αντί πιο κεντραρισμένο. Ίσως όμως θα λεκιάζουμε την κάμερα, θα δείξει κατά τη χρήση. Λοιπόν, έχουμε την κάμερα που δεν έχει αλλάξει από πέρσι, είναι στα 12 MP, είναι ο ίδιος sensors ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει και στο S7 Edge αλλά και στο S7 τα περσινά μοντέλα της Samsung. Έχουν γίνει software optimizations, έχουμε το LED φακό και το IR sensor για το head rates, για τους παλμούς και τα λοιπά, για το S-Health. Έχουμε στο μπροστινό μέρος την καμερούλα μας, τη selfie κάμερα, που θα τη δούμε σε λιγάκι, και φυσικά το iris scanner που ανυπομονώ να κοιτάξω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο setup και προχωράμε. Από ό,τι βλέπετε υπάρχει καινούριο update. Και ναι, αυτό ήταν το unboxing της νέας ναυαρχίδας της Samsung, τον Galaxy S8 Plus. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο Facebook, like στο βίντεο εδώ, στο YouTube, ακολουθήστε μας στο Twitter και φυσικά κάντε subscribe εδώ στο YouTube για περισσότερα βίντεο. Και μέχρι την επόμενη φορά, ήμουν ο Μάριος και να περνάτε καλά. Γεια σας!